Γεννήθηκα στην Ταρσχένδη, Ουσμπεκιστάν. Οι γονείς μου ήταν πολιτικοί πρόσφυγες. Τα περισσότερα μέλη της οικογένειας ήταν μπλεγμένα στον εμφύλιο πόλεμο. Στην Ελλάδα ερχόμαστε το 1965 με διαβατήριο του Ερυθρού Σταυρού. Αργότερα έχουμε τη Χούντα. Οι Έλληνες μας επιφύλαξαν μια υποδοχή πολύ εχθρική. Το 1986 πάω στο Παρίσι. Από τότε ζω και εργάζομαι εκεί. Τι είστε, εχμάλωτοι πολέμου? Όχι, αντάρτες. Έλληνες αντάρτες. Έλληνες. Εμείς είμαστε Έλληνες. Έφτασε ως εδώ, το Ουσμπεκιστάν. Παντρεύτηκε την πριγκίπισσα μας, τη Ροξάνη. Είμαστε απογονοί του. Απογονοί πιανού? Του Αλέξανδρου. Εμείς οι Ουσμπέκοι είμαστε απογονοί του. Έφτασε έως η Σαμαρκάνδη. Τη θεία σου Αθηνά τη σκότωσαν οι φασίστες. Της έκοψαν το κεφάλι και το γύριζαν από χωριό σε χωριό. Ήταν όμορφη, ξανθιά, με πράσινα μάτια. Τα μαλλιά της αντακλούσαν το φως. Υπάρχουν φωτογραφίες της? Όχι, αλλά μπορείς να τη φανταστείς. Πόσο όμορφο ήταν το χωριό μας, η μικρή Μόσχα. Πάντα ήμασταν υπόταχτοι, αντάρτες. Η Ελλάδα, ο Αχιλλέας, ο Ηρακλής, ο Παπαφλέσσας, ο Άρης Βελοχιώτης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Οδυσσέας, ο Ζαχαριάδης, ο Μάρκος Βαφιάδης, η Ποπή γειτόνισσα, οι δυο μου θείοι και οι δυο δάσκαλοι, σκοτωθήκαν συμμάχες, στα βουνά της Υπήρου. Μια μέρα θα τα δεις λεύτερα αυτά τα βουνά. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζεις, να γίνεις καλός, καλός μαθητής και σωστός άνθρωπος. Η πατρίδα σας έχει ανάγκη, εσάς τους νέους. Είστε το μέλλον της πατρίδας μας, του κόσμου. Κομμουνιστάκι, δεν ξέρεις να γράψεις ελληνικά? Τι προφορά είναι αυτή που έχεις? Κοιτάξτε τον, κοιτάξτε τη δράδειά του. Τι, δεν έχεις πάει ποτέ στην εκκλησία? Στην κόλαση. Εκεί, στην κόλαση θα πας. Τι όμορφη που ήταν η Ταρσχένδη. Τα χρώματα, οι μυρουδιές. Οι Ουσμπέκοι που πίστευαν ότι είναι Έλληνες. Τα φρούτα. Θυμάσαι τα φρούτα? Τι μεγάλα που ήταν. Καρπούζι 25 κιλά. Πεπόνια 14 κιλά. Νόμιζες ότι είσαι στον παράδεισο. Κομμουνιστάκι, έξω από την παρέλαση. Η παρέλαση είναι για μας τους Έλληνες. Η παρέλαση είναι για τους Έλληνες μαθητές και όχι για τα ρωσάκια. Το παρελθόν είναι πάντα θαυμάσιο, προπάντων όταν δεν υπάρχει μέλλον παρόν. Τι ωραία που είναι να ξέρεις ότι η Εθνική Σύνδεση Μικρών Ελλήνων Πατριωτών χτίστηκε πάνω στο δικό σου κορμί. Ηλία Ιμόροβιτς, Ταράς Μπούλμπα, Ταμερλάνος, Κούρμπετσεφ. Τι μυθικά πρόσωπα. Κομμάτια, μόνο κομμάτια. Μνήμη κομματιασμένη. Αλλά μη σου φτάνω από το πουθενά. Ξεφτρών σαν τα μανιταρία και δεν ξέρεις ποιο είναι δηλητηριώδη. Πρέπει να δοκιμάζεις. Η εμπειρία δεν μεταφέρεται. Θράσματα απομονωμένα. Σκόρπιες λέξεις. Προτάσεις χωρίς αρχή και τέλος. Πρόσωπα φανταστικά, πραγματικά. Ταρσχένδη, Αθήνα, Παρίσι. Τι ωραία διαδρομή, σχεδόν εξωτική. Ταρσχένδη, Αθήνα, Παρίσι. Εγώ, οι άλλοι. Εγώ, ο άλλος. Εγώ, ποιος. Ταυτότητα, αμφιβολία. Ερωτήματα. Μία μόνο βεβαιότητα. Η αμφιβολία. Αιωρούμενες μέσα στο χρόνο και το χώρο. Ουσμπέκος. Έλληνας. Έλληνας. Ρώσος. Ουσμπέκος. Γάλλος. Έλληνας. Ρώσος. Ουσμπέκος. Τσιγκάνος. Τσιγκάνος, Έλληνας, Ουσμπέκος,
Ρώσος, Γάλλος. Je suis né à Tashkent, en Ouzbékistan, des parents grecs apatrides. Réfugié politique après la défaite de la gauche à la guerre civile grecque de 1946-1949. Ma famille a été massivement impliquée dans cette guerre civile et beaucoup de ses membres ont été tués pendant les combats. Ma famille rentre en Grèce en 1965, munie d'un sauf-conduit de la Croix-Rouge. Un peu plus tard, les colonels ont pris le pouvoir. Les Grecs nous ont réservé un accueil très hostile. En 1986, je visitais Paris pour la première fois. Depuis, je vis et travaille ici. Mon travail artistique tourne autour de la mémoire et du souvenir. Mes images sont alors fragmentées, tout comme notre mémoire. Il y a un temps, dans l'avion d'Athènes-Paris, en préparant ma présentation d'aujourd'hui, j'ai écrit un texte qui mélange mes souvenirs à travers les époques et les pays. Le voilà. Qu'est-ce que vous êtes? Des prisonniers de guerre? Non, des partisans. Des partisans grecs. Des Grecs? Mais c'est nous les Grecs. Il est arrivé jusqu'ici, en Ouzbékistan. Il a épousé notre princesse, Roxane. Nous sommes ses descendants. Descendants de qui? D'Alexandre. Nous, Ouzbeks, nous sommes ses descendants. Il est arrivé jusqu'à Samarcande. Sa tante a été tuée par les fascistes. On l'a décapitée et on exhibait sa tête d'un village à l'autre. Elle était belle, blonde, aux yeux verts. Le soleil se reflétait sur ses joues. Est-ce qu'il y a des photos d'elle? Non, mais tu peux l'imaginer. Qu'est-ce qu'il était beau notre village, la petite Moscou? Nous avons toujours été rebelles. La Grèce. Achille, Hercule, Papaphlésas, Aris Veloukiotis, Constantin Paléologue, Ulysse, Zachariadis, Marcos Bafiadis, Poppy la voisine, mes deux oncles, tous des instituteurs, tous des tués pendant les combats, sur les montagnes de Pyrrhe. Un jour, tu les verras libres, ces montagnes. C'est pour cela que tu dois étudier. Sois bon, un bon élève et un homme bien. Notre pays a besoin de vous. Les jeunes, vous êtes l'avenir du pays, du monde. Sale petit communiste, tu ne sais pas écrire en grec. C'est quoi cet accent que tu as? Regarde-le. Regardez ces cahiers. Quoi? Tu n'es jamais allé à l'église? Mais tu iras en l'enfer. C'est là que tu iras. À l'enfer. Qu'est-ce qu'elle était belle, Tashkent. Ses couleurs, ses parfums, les Ouzbeks qui se prenaient pour des Grecs. Les fruits. Tu te rappelles des fruits? Qu'est-ce qu'ils étaient grands? Des pastèques de 25 kilos, des melons de 14 kilos. On dirait le paradis. Sale petit communiste, tu es exclu du défilé scolaire. Le défilé est réservé à nous, les Grecs. Le défilé est réservé aux élèves grecs, et non pas aux Russes. Le passé est toujours magnifique. Surtout quand il n'y a pas de présent. C'est beau de savoir quelle conscience nationale des petits patriotes grecs ont été construites sur ton propre corps.
Ilia Imurovich, Taras Bulba, Tamerlan, Kumbetchev, que de visages mythiques. Des fragments. Rien que des fragments. Une mémoire fragmentée. Des souvenirs qui surgissent de nulle part, qui poussent comme des champignons. Il est toujours impossible de dire que parmi ceux-ci sont vénéneux. Il faut les goûter. L'expérience n'est pas transmissible. Des bouts isolés, des mots épars, des phrases sans début ni fin, des visages réels ou imaginés. Tashkent, Athènes, Paris. Quel beau parcours exotique. Tashkent, Athènes, Paris. Moi, les autres. Moi, l'autre. Moi, quoi? Identité. Doute. Questionnement. Une seule certitude, le doute. En suspens dans le temps et l'espace. Ushpek, grec. Grec, russe. Ushpek, français. Grec, russe. Ushpek, chigan. Figen, grec, russe, français.